Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δεν την παρακολούθησα όλη την εισήγηση. Όμως, θέλω να πω ότι το θέμα είχε ενδιαφέρον. Όμως, μηχανισμός παρακολούθησης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης από τα κοινοβούλια, που πρέπει να υλοποιούν οι κυβερνήσεις, έχει ενδιαφέρον, αλλά κανείς όμως θα πρέπει να δει και τι ισχύει σήμερα. Δηλαδή, αν πάρουμε την επικαιρότητα, τις σημερινές εφημερίδες, μιλάω για σήμερα, θα δει τη δημοσίευση της Τράπεζας Ελλάδας, την έκθεση της για την νομισματική πολιτική, που καλεί την κυβέρνηση σε επιτάχυση του αντιλαϊκού της έργου σε όλους τους τομείς, προκειμένου να θωρακιστεί η κερδοφορία των ομίλων. Σαν αποτέλεσμα υπάρχει η μισθή καθυλωμένη, η ένταση της εκμετάλλευσης κλπ. Χαρακτηρίζει ότι όλα αυτά, ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον διεθνές που χαρακτηρίζεται από νέες αβεβαιότητες και γεωπολιτικές εντάσεις, καθώς και τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Και προτείνει έναν δεκάλογο, που κατά τη γνώμη μας είναι κόλαφος για το λαό, γιατί δείχνει τις ράγες που πρέπει να κινηθεί η οικονομική πολιτική το επόμενο διάστημα και τι ζητάει μεταξύ άλλων. Διατήρηση της πολιτικής, αυτή που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα προκειμένου να αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός. Την παραπέρα ένταση των πληστηριασμών σπιτιών λαϊκών οικογενειών, αφού καλεί σε περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων εντός και εκτός τραπεζικού συστήματος. Ζητάει νέο γύρο αντεργατικής επίθεσης με την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων στην αγορά εργασίας. Νέα συστημένα πακέτα στους επιχειρηματικούς ομίλους από τις αποταμιεύσεις των λαϊκών οικογενειών, αλλά και μέσα από το παραπέρα τζογάρισμα των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και επισημαίνει την ανάγκη διατηρήσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων, που αυτά ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει, είναι από φορολογιστία και περικοπές σε κρατικές δαπάνες, προκειμένου να υπάρχουν τα πλεονάσματα που ορίζει το Σύμφωνο Σταθερότητας. Ταυτόχρονα, την ίδια στιγμή, είναι μαζικές οι επενδύσεις σε όπλα, συμβατικά και πυρηνικά, που πραγματοποιούνται από τα περισσότερα κράτη που βλέπουν τη σύγκρουση που έρχεται. Ασύλληπτα είναι τα ποσά που επενδύονται στο γεωπολιτικό ανταγωνισμό για αγορές, επενδύσεις, δρόμους μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων, έναν ανταγωνισμό για τα κέρδη που οδηγεί στον όλεθρο, και υπάρχει και μία έκθεση της Διεθνούς Εκστρατείας για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων, που λέει ότι το 2023 κάθε ένα λεπτό δαπανήθηκαν σχεδόν 174.000 δολάρια για πυρηνικά όπλα, κάθε ένα λεπτό. Και με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να έχουν φυτευτεί 1.000.000 δέντρα και με τις δαπάνες 5 ετών θα μπορούσαν να τραφούν 45 εκατομμύρια άνθρωποι που αντιμετωπίζουν λοιμό και να λυθεί το επισιτιστικό πρόβλημα. Το λέω γιατί από τους πρώτους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης είναι η μηδενική φτώχεια και η μηδενική πείνα. Αλλά βλέπουμε που διοχετεύονται τα λεφτά. Δηλαδή τεράστια ποσά επενδύονται σε πολεμικό υλικό και την ίδια ώρα οι αντοχές της οικονομίας δεν επιτρέπουν ούτε cents για αναβαθμισμένες δωρεάν υπηρεσίες υγείας για όλους, για σύγχρονα σχολεία, για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πού καταλήγει ο παραγόμενος
πλούτος στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Και μάλιστα αναφέρει και χαρακτηριστικά ότι 9 κράτη που διαθέτουν πυρηνικό οπλοστάσιο δαπάνησαν συνολικά την περασμένη χρονιά 91 δισεκατομμύρια ευρώ για πυρηνικά όπλα, δηλαδή επενδύοντας στην καταστροφή της ανθρωπότητας. Ενώ το 2024 θα μείνει στη μνήμη ως η χρονιά που οι δαπάνες για την άμυνα της Ευρώπης θα σπάσουν κάθε ρεκόρ. Και πέρυσι οι στρατιωτικές δαπάνες από 31 μέλη του ΝΑΤΟ έφτασαν το 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Βεβαίως αυξανόμενα. Και η τεράστια αύξηση των αμυντικών δαπανών φυσικά έχει ανεβάσει στα ύψη τις μετοχές των πολεμικών βιομηχανιών. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία, όμως με αυτά θέλω να πω ότι ο κόσμος μυρίζει μπαρούτι και η καπιταλιστική οικονομία εξελίσσεται σε καθαρά οικονομία πολέμου. Με τον ίδιο στόχο, τα καπιταλιστικά κέρδη, τα κέρδη δηλαδή των λίγων σε βάρος των πολλών, το ξαναμοίρασμα της τράπουλας των παγκοσμίων αγορών και πρώτων υλών. Αυτά την οικονομία, τον προϋπολογισμό του πολέμου είναι και ένα από τα θέματα που συζητιέται στο δήμερο, στη δήμερη σύνοδο κορφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξελίσσεται σήμερα και αύριο. Γιατί τα αναφέρω όλα αυτά? Γιατί ο πόλεμος, ξέρουμε καλά, τα βλέπουμε καθημερινά στις οθόνες μας, επιφέρει θάνατο, καταστροφή, πείνα, δυστυχία. Και οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, μπορεί οι 14 από τους 17 να είναι περιβαλλοντικοί, αλλά είναι και βαθιά για τις ανάγκες των ανθρώπων και να περάσουν σε καλύτερο επίπεδο ζωής. Και η μηδενική φτώχεια και η μηδενική πείνα και η καλή υγεία και ευημερία και η ποιοτική εκπαίδευση και το καθαρό νερό και αποχέτευση και η φτηνή και καθαρή ενέργεια και τα υπόλοιπα. Και τα αναφέρω γιατί μπορεί και να φτιάξουμε και επιτροπή, μπορεί να ελέγχει και την πορεία της κάθε κυβέρνησης κατά πόσο το υλοποιεί, όμως οι πολιτικές αυτές που εφαρμόζονται και υλοποιούνται και όλοι οι θεσμοί από την Τράπεζα Ελλάδος μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, παγκοσμίως διεθνώς, φαντάζουν αυτούς τους στόχους σαν κενό γράμμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι ίδιοι οι λαοί πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Άρα οι αγώνες είναι αυτές που θα επιβάλλουν αυτοί οι στόχοι να γίνουν πράξη. Ευχαριστώ.